παρά τον καταιγισμό των κλήσεων για παράνομο παρκάρισμα και την παρουσία δημοτικών αστυνομικών και διευκολητών πόλης, καθώς και της τροχέας, οι βολιώτες εξακολουθούν και γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έθεσε σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης η παρούσα δημοτική αρχή, η οποία αφαίρεσε τις κορίνες από τις οδούς Ιάσονος, Δημητριάδος, Ιολκού και Καρτάλη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα εντείνεται καθημερινά εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης τόσο στο αριστερό άκρο των προαναφερόμενων δρόμων, όπου επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάθμευση στις ειδικές εσοχές, όσο και πάνω στο λεωφορείοδρομο, με αποτέλεσμα να μένει επί της ουσίας μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι οι ίδιοι ακριβώς, γιατί έχουν βεβαιωθεί αρκετές κλήσεις, 735 μόνο τον τελευταίο μήνα σε αυτούς τους κεντρικούς δρόμους, είναι οι ίδιοι οι οποίοι παρκάρουν, οι ίδιοι οι οποίοι δεν σέβονται τους συνανθρώπους τους που καθημερινά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, αλλά ούτε τους λεωφορείοδρομους, ούτε καν ακόμα και τα σημεία που έχουμε κάνει τις εσοχές για να μπορούν να παρκάρουν για ένα διάστημα και να φεύγουν, πολλοί τις χρησιμοποιούν σαν μόνιμο πάρκινγκ. Το μόνο που κάνουμε είναι να βεβαιώσουμε κλήσεις. Πινακίδες δεν μπορούμε να πάρουμε σαν δημοτική αστυνομία. Βρισκόμαστε στην εργασία με την τροχέα, η οποία καταλαβαίνετε ότι και υπέρα υπάρχει πρόβλημα προσωπικού και δεν μπορούν και οι ίδιοι να αστυνομεύουν πρωί-απόγευμα. Και βγαίνουν και αυτοί αναπεριστάσεις και παίρνουν πινακίδες, γράφουν αρκετά κόσμο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και οι ίδιοι σαν άνθρωποι να σκεφτούμε όρημα και να σκεφτούμε και τον συνάνθρωπο και όλο το σύνολο του Δήμου Βόλου, το οποίο τα πρωινά ειδικά από τις 10 μέχρι τις 1.30 βρίσκεται όλο στο κέντρο του Βόλου. Να μην μπαρκάρουμε σε λεωφορείοδρομο και να μην δημιουργούμε πρόβλημα και στο αστικό κτέλ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επισημαίνει ότι μόνο αν επιτραπεί στο Δήμο του Βόλου να προσλάβει δημοτικούς αστυνομικούς θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Αυτό μόνο μπορεί να λυθεί αν μας επιτρέψουν να κάνουμε νέες προσλήψεις, οι οποίες απαγορεύονται να πάρουμε καινούριους δημοτικούς αστυνόμους, διότι όπως βλέπουμε, με 3 άτομα να βεβαιώνουν σε όλο το κέντρο δεν γίνεται. Οι διευκολητές πόλης αποσυρθήκαν το συγκεκριμένο μέτρο, διότι δεν το σεβάστηκαν οι πολίτες. Συγκεκριμένη μάζα, μιλάμε για ένα 10%. Οι περισσότεροι το σεβάστηκαν, φεύγανε, αλλά υπάρχει ένα 10% και όπως γνωρίζετε, αν αυτό το 10% παρκάρει σε κεντρικά σημεία και κλείσει να έχει, άμα κάτσει 2 ώρες, δημιούργησε πρόβλημα, τελείωσε. Αλλά από εκεί και πέρα, οι διευκολυντές τώρα μπήκανε σε πεζόδρομους στην Ερμού, σε παράλληλους δρόμους της Ερμού που είναι πεζόδρομοι, ώστε να ενημερώνουν και πέρα τον κόσμο να προλαβαίνουν τα αυτοκίνητα να μην μπαρκάρουν, για να υπάρχει τουλάχιστον η διέλευση των πεζών ελεύθερη, γιατί εκεί πέρα διαπιστώνονται ακόμα πάρα πολλά προβλήματα. Οι δημοτικοί αστυνόμοι, 3 βρίσκονται συνεχώς στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά καταλαβαίνετε, 3 για 4 κεντρικές αρτηρίες είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι παρά τις διαστάσεις του κυκλοφοριακού προβλήματος, η Δημοτική Αρχή δεν προτίθεται να επαναφέρει το μέτρο με τις κορίνες που ίδια κατήργησε. Όχι, καθαρά. Πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δημιουργήσαμε τις εσοχές. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα συμβιβαστεί, θα σεβαστεί και θα δεχτεί το συγκεκριμένο μέτρο.